Ο άνθρωπος είναι το κόσμημα της δημιουργίας, είναι το δημιούργημα που όλα τα δημιουργήματα δημιουργήθηκαν για να μπορέσει ο ίδιος να διαβιώσει σε μια απόλυτη ισοζυγία, η οποία λείπει όμως από το περιβάλλον στο οποίο ζούμε και αν θέλετε η ισότητα, η ισοζυγία, η ισονομία λείπει από μια Ευρωπαϊκή Ένωση. Βλέπουμε ανισότητες στην ανάπτυξη των χωρών. Έχουμε φτάσει να μιλάμε για πολιτισμένη Ολλανδία, μιλάμε για πολιτισμένη Γερμανία, μιλάμε για πολιτισμένη Γαλλία. Γιατί φαίνεται να έχουν περισσότερη οργάνωση, καλύτερες υποδομές, ενώ εγώ έχω μια λακκούβα για δρόμο, δεν έχω τρένα, δεν έχω αεροπλάνα, δεν έχω λιμάνια. Αυτό είναι ανισοκατανομή των κερδών. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Εμείς δεν θέλουμε τα των Γάλλων, ούτε τα των Γερμανών. Θέλουμε αυτά τα οποία ανήκουν στον Έλληνα πολίτη να επιστρέψουν εδώ για να μπορέσει ο Έλληνας πολίτης πλέον να αποκτήσει και ηθικό φρόνημα, το οποίο το ξεχνάμε, γιατί είναι πολύ σημαντικό το ηθικό φρόνημα να είναι υψηλό. Πρέπει να αποκτήσει ασφάλεια, να νιώθει ασφαλής μέσα στην πατρίδα του, το οποίο και αυτό το βλέπουμε στις μέρες μας να εξαλείφεται. Πρέπει να είναι οικονομικά ανεξάρτητος, να μην είναι υπόχρεος σε κανέναν και πρέπει να έχει ένα κράτος είτε σε εθνικό επίπεδο, είτε σε εκπροσώπηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το οποίο θα διασφαλίζει όλα τα προηγούμενα. Και αυτό θα γίνει μόνο αν ο πολίτης ενδιαφερθεί, φέρει δηλαδή μέσα του την νόηση και πράξει με αυτήν ως επιλογή στις επικείμενες ευρωεκλογές. Να μην το πάρει αψήφιστα, να ψηφίσει και να επιλέξει Ελλήνων συνέλευση. Αυτό που λέτε είναι πάρα πολύ σημαντικό, κύριε Τζίτζιο. Πρέπει να ψηφίσει ο Έλληνας πολίτης, πρέπει να σκεφτεί δίκαια, γιατί στην ουσία θα πράξει, είδαμε πόσο επηρεάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση το βίο του και τη ζωή του. Όπως είπατε, στην ουσία ένας λαός που δεν έχει περιουσία είναι εύκολος, διαχειρίσιμος και πτωχεύει εύκολα. Όταν πλέον συρρυκνώνεται το έδαφος στο οποίο πατάμε. Αυτό συμβαίνει και αυτό ζούμε, κύριε Τζίτζιο, ακριβώς όπως είπατε με τα αεροδρόμια, τα τρένα, τα οποία καθημερινά ξεπουλάται η δημόσια περιουσία. Αυτό συμβαίνει. Άρα μένουμε στην εξυγίανση σε όλα τα επίπεδα. Πρέπει να συμβεί αυτό.